Θα μας κατευθύνει και θα μας ενημερώσει ο αερολιμενάρχης Ιρακλίου, ο κύριος Πλιάκας, όποτε έχουμε χτυπήσει την πόρτα του πάντα δεκτικός με το χαμόγελο προκειμένου να μας βοηθήσει την καλησπέρα μου. Καλησπέρα σε εσά και στους ακροατήτους. Ε, το βλέμμα στραμμένο στο νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι σε 4-5 χρόνια, αλλά υπάρχουν άνθρωποι και πολύ καλά κάνουν και εσεί βέβαια επικεφαλή, ο οποίο προσπαθεί για το καλύτερο αναφορικά με αυτή την πολύ δυνατή υποδομή που έχουμε στον Νίκο Καζαντζάκη, στη μεγαλύτερη πύλη εισόδου τη Κρήτη. Κοιτάξτε, το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι είναι η συνέχεια του παλιού. Άρα, όσο υπάρχει το παλιό, θα υπάρχει και το νέο. Αν δεν υπάρχει το παλιό, δεν θα υπάρχει το νέο. Άρα, μέχρι τη μέρα που θα γίνει το opening, το άνοιγμα του καινούριου αεροδρομίου, το παλιό πρέπει να υπάρχει, πρέπει να συντηρείται, πρέπει να εξυγχρονίζεται. Για να μπορεί να μεταφέρει την πελατεία του ε, ε, στο νέο αεροδρόμιο. Μάλιστα σήμερα είχαμε είχα όλη τη μέρα, γι' αυτό καθυστέρησα και λίγο. επαφές επαφέ ναι. με του εκπροσώπου του νέου αερολιμένα να μπορούμε ε, και μπορώ να σα πω ότι η συνεργασία μα είναι εξαίρετη, διότι καταλαβαίνουν και αυτοί ότι πρέπει να βοηθήσουν το υπάρχον αεροδρόμιο για να μπορεί να έχει μέλλον και το νέο αεροδρόμιο. Αναφορικά με τι εργασίε αναβάθμιση. Να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Η διάδρομη προσγείωση ενό αεροδρομίου είναι, αν θέλετε, η καρδιά του αεροδρομίου. Χωρί διάδρομο δεν μπορούν να προσγειωθούν αεροπλάνα. Όπω και χωρί κτίριο δεν μπορούν, χωρί υποδομή κτηριακή. Ε, τον διάδρομο το 2008 είχαμε ξεκινήσει να τον επανοστρώσουμε. Υπόψη ότι είναι ένα διάδρομο από τη δεκαετία του, του 70. Ε, έχουν γίνει εκατοντάδε χιλιάδε προσγειώσει και όπω καταλαβαίνετε βγα, παρουσιάζονται προβλήματα. Είχαμε κάνει τα, 800, τα 700 πρώτα μέτρα το 2008. Από τότε δεν είχαμε προχωρήσει στον υπόλοιπο διάδρομο. Ε, γιατί υπήρχε αυτό το θέμα ότι ο υπόλοιπο διάδρομο ουσιαστικά ακυρώνει όλο τον διάδρομο και ήταν δύσκολο να πάρουμε μια απόφαση. Κλείνουμε τα αεροδρόμια, δεν κλείνουν τα αεροδρόμια, δεν κλείνουν τα αεροδρόμια. Ε, Ευτυχώ με την κάθοδο του, κλιμακίου, του κυβερνητικού κλιμακίου που ήρθε πριν 10 μέρε, 15 μέρε πόσε είναι, και είχε έρθει και ο Υπουργό Μεταφορών. Έγινε μια στήριξη στο αεροδρόμιο και είπαμε ότι ε, πρέπει άμεσα να προβούμε στην επίστρωση τουλάχιστον ακόμη 700 μέτρων, αν όχι όλου του υπόλοιπου διαδρόμου, διότι θα ήταν πολύ περισσότερες ημέρες. Ας πάμε τουλάχιστον τμήματικά για να μπορέσουμε να βγάλουμε την επόμενη σεζόν, γιατί είναι προτιμότερον, να ακυρώσουμε κάποιε πτήσει αυτό το πενθήμερο από το να ακυρωθούν κάποιε πτήσει σε ένα πενθήμερο ή δεκαήμερο του Αυγούστου ή του Ιουλίου ή οποιοδήποτε αλλού. Εγώ δεν μπορούσα να πάρω μια ευθύνη απάνω στην πλάτη μου ότι μπορεί να παρουσιαστούν τα προβλήματα στο διάδρομο τα οποία θα κλείναν τα αεροδρόμια μέσα στην τουριστική σεζόν. Εγώ τουλάχιστον τέτοια ευθύνη δεν μπορούσα να πάρω. Από τη στιγμή που έχουν παρουσιαστεί κάποια προβλήματα, λογικά θα έλεγα εγώ, ναι. θα έπρεπε ε, άμεσα να κάνουμε κάποιε παρεμβάσει με στο διάδρομο. Οι παρεμβάσει με στο διάδρομο ε, σημαίνουν και κλείσιμο του διαδρόμου. Εδώ τώρα θα φανεί αν θέλετε ε, και η αξία αυτού που κάποιοι είχαν αποξιώσει το λοξό διάδρομο, γιατί ο, το Ηράκλειο είχε λοξό διάδρομο και λοξαμιαλά. Και Λοξαμυαλά. <laughs> ε, Οπότε αυτό το πενθύμερο ε, θα δουλέψουμε με το λοξό διάδρομο, ναι. ο οποίος λοξός διάδρομος όμως δεν έχει φωτισμό, Άρα, οι πτήσει που θα γίνουν αυτό το πενθήμερο θα είναι μόνο κατά τη διάρκεια τη ημέρα, δηλαδή από τι 6 το πρωί μέχρι τι 6 το απόγευμα. Πόσο επηρεάζει αυτό το δρομολόγιο, Όχι, επηρεάζει τα δρομολόγια τα οποία ήταν να γίνουν μετά τι 6 ώρα το απόγευμα. Έχει προγραμματίσει, έχουν προγραμματίσει οι εταιρείε, έχουν κάνει το λεγόμενο reschedule, δηλαδή ε, αντικατάσταση των πτήσεων, με αεροπλάνα που μπορούν να προσδιοριστούν σε ένα διάδρομο των 1570 μέτρων. Και δεν είναι μικρό το μήκο του, δηλαδή σκεφτείτε ότι σε νησιά όπω η Πάρο και άλλα νησιά, η διάδρομη είναι ακόμη μικρότερη. Άρα οι εταιρείε και του έχω συμπαραστάτε σε αυτό το πράγμα, αλλά δεν είναι θέμα να έχω συμπαραστάτε. Πρέπει να φτιαχτεί κάποιο πράγμα. Κάντε το σταυρό σα να μην έχουμε yeah. κακοκαιρίε εκείνο το εξαήμερο. Κάντε το σταυρό σα να μην παρουσιαστούν άλλα προβλήματα γιατί σε ένα τεχνικό έργο δεν ξέρει καμιά φορά τι μπορεί να βρει μπροστά σου. Εύχομαι ότι δεν θα βρούμε τίποτε. Εύχομαι ότι. Και πιο μπροστά από τι 6 Μαρτίου, θα ασφαλτοστρώσουμε και θα δώσουμε 700 ακόμη μέτρα με καινούργια ασφαλτοτάπητα, ούτω ώστε να μπορέσει αυτό το αεροδρόμιο να κρατήσει, να αντέξει μέχρι την ε, μέρα που θα ανοίξει το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Μάλιστα. Ποια άλλα θέματα είναι ανοιχτά και σα προβληματίζουν, κύριε Πλιάκα και ακόμα δεν έχουν τρομολογηθεί. Ε, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση ε, για τον κλιματισμό του αεροδρομίου. Γιατί υπάρχουν προβλήματα. Για χρονικά παράπονα. Κάθε χρόνο αυτό το παράπονο. Προσέξτε να δείτε, πυριαρχεί. για να διευκρινίσουμε κάτι. Ο κλιματισμό του αεροδρομίου δεν είναι ένα κλιματιστικό που πρέπει να βάλω όπω στο σπίτι μου. Ένα εσωτερικό μηχάνημα και ένα εξωτερικό μηχάνημα. Πολύπλοκη κατάσταση. Είναι πολύ πολύπλοκη. Είναι το υδραυλικό σύστημα που μεταφέρει τα νερά σε όλο το αεροδρόμιο, απάνω στην ταράτσα, τα οποία όταν είμαστε απάνω στη θάλασσα, αυτά σκουριάζουν, σαπίζουν, οι σωληνώσει απάνω γίνονται σαπούνι που λέμε. Έτσι. Είναι το θέμα των ψυχτών, μεγάλα μηχανήματα υδρόψυχτα. Είναι το θέμα ε, των συντηρήσεων. Ε, είναι πολύπλοκο το θέμα. Σκεφτείτε ότι όταν είπα του Υπουργού ότι αν θέλουμε να έχουμε ένα σύστημα πλήρω λειτουργικό, πρέπει να δώσουμε γύρω στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Και μόλι είπα 3,5 εκατομμύρια, λέει ο Υπουργό: 3,5 εκατομμύρια. Όταν του πω όμω ότι αυτό το σύστημα κλιματίζει 42.000 τετραγωνικά, πραγματικά μιλάμε για 1,5 εκατομμύρια BTU. Όποιο ξέρει από ναι, κλιματισμό, ναι. καταλαβαίνει. Στο σπίτι μα δηλαδή βάζουμε ένα μηχάνημα 24.000 BTU. Εδώ μιλάμε για 1,5 εκατομμύριο. Πριν κάποια χρόνια, το 18 νομίζω, 17, αλλάξαμε 4 ή 5 ψύχτε. Που και εκεί ήταν ένα κόστο 800.000, 900.000. Δεν φτάνουν όμω οι ψύχτε. Αλλάξαμε του ψύχτε. Τότε δεν μπορούσαμε να πάμε σε μεγαλύτερο ποσό. Ήταν και μνημονιακή εποχή. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Με μεγάλη πίεση και τότε. Και ε, αν θέλετε. Έχουν καταλάβει όλοι στην κεντρική εξουσία πάνω ότι το Ηράκλειο στον τουρισμό παίζει τον κυριότερο ρόλο σε όλη την Ελλάδα. Και σήμερα είδα ένα δημοσίευμα στην Google, θα μου επιτρέψει να το πω, διότι έχω ακούσει σαν ο Ρολιμενάκη πολλά αρνητικά παράπονα για το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, αλλά θετικά δεν έχω ακούσει από αυτού του αντιπάλου μα, αν θέλετε. Δεν μιλάω για εσά, δεν μιλάω για την τοπική κοινωνία που είναι πάντα δίπλα μου. Σήμερα λοιπόν παρουσιάστηκε ότι τα αεροδρόμια στην Ελλάδα ήταν τα χρυσά αεροδρόμια για το 2022, γιατί ήταν τα μόνα στην Ευρώπη που παρουσιάσαν θετικού δείκτε. Και το μόνο στην Ελλάδα που έκανε το μεγαλύτερο δείκτη ήταν το αεροδρόμιο του Ηρακλείου με 1,7% πάνω από το 19. Υπόψη ότι ο μέσο όρο των αεροδρομίων στην Ευρώπη δούλεψε στο 88-89% του 2019. Δηλαδή ήταν... Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο Έτσι, λέτε. Δηλαδή βλέπετε ότι αυτό που σκεφτόταν η Ευρώπη ότι θα επανέλθουμε στην κανονικότητα το 2024, το 2025, αν θυμάστε τα χρόνια της πανδημίας εμείς επανήλθαμε αμέσως μόλις κλείσαμε Μόλι μόλις η πανδημία έγινε επιδημία ας το πούμε έτσι και ήδη κλείσαμε το, το 22 με 1,7% πάνω από το 19%. Ε, η επίσημη πρώτη έναρξη τη της φετινής περίοδου μέσα από τη μεγαλύτερη πύλη εισόδου στο νησί μας πότε θα υπάρξει. Κοιτάξτε το 8 Μαρτίου έχω τρεις πτήσεις από την Αγγλία. Ναι. Ε, εδώ είναι, μπαίνει ένα στίχημα αν θέλουμε να έχουμε αύξηση φέτο σε σχέση με πέρσι και φέτο σε σχέση με το 2018, γιατί η καλύτερη χρονιά για μα σε αφήξει ήταν το 2018, θα είναι να γεμίσουμε του ακριανού μήνε που λέμε εμεί. Δηλαδή, ποιου μήνε, να ξεκινήσουμε νωρί και να τερματίσουμε αργά. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πέρσι κλείσαμε 28 Οκτωβρίου. Θα μπορούσαμε να κλείσουμε 15 Δεκεμβρίου, γιατί ήταν καλοκαίρι και για την Ευρώπη οι 16-17 βαθμού που έχουμε σήμερα. Σήμερα είναι καλοκαίρι για την Σκανδιναβία. Σωστό, βέβαια. Έτσι. Γιατί λοιπόν δεν θα μπορούσαμε να είχαμε τουρισμό, δεν μιλάω εγώ 12 μήνο, γιατί το 12 πρέπει να το χτίσει σταδιακά σιγά-σιγά. Ναι. Το εξάμηνο να το κάνει 8 μήνο, το 8 μήνο να το κάνει 9 μήνο και είναι πολύ πιο δύσκολο το 9 μήνο να το κάνει 10 μήνο και 12 μήνο. Για είπε, γιατί η χρονική. Μιλάω εδώ. λοιπόν ότι εφόσον ανοίγει σεζόν όπω λέμε 8 Μαρτίου με τι πρώτε τρει πτήσει από Αγγλία, αν ο Αμάρτιο πάει πολύ καλύτερα από ότι. Ο Περσινό Μάρτιο. Ο Απρίλιο ακόμη καλύτερα. Ο Μάιο ακόμη καλύτερα. Τότε πραγματικά θα δούμε αυξήσει στο αεροδρόμιο του Ηρακλήλου. Δεν μπορούμε να περιμένουμε αυξήσει στα νούμερα των αφιχθέντων μετρώντα μόνο έναν Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο. Γιατί πλέον έχουμε φτάσει, αν θέλετε, τα βάνη γενικά όχι σαν αεροδρόμιο. Ναι. Σαν υποδομή, σαν τουριστικά πούλμαν, σαν ταξί, σαν πάρκινγκ, σαν πόλη. Σαν, σαν, σαν. Δεν είναι ξεκομμένο. Και αυτό είναι ένα, αν θέλετε, πρόβλημα που έχουμε ότι το κάθε πράγμα το βλέπουμε ξεκομμένο. Α, δεν είναι καλό το αεροδρόμιο. Οκ, okay, κάνουμε ένα αεροδρόμιο για 50 εκατομμύρια. Μπορεί η Κρήτη να δεχτεί 50 εκατομμύρια. Έχει υποδομή, α πούμε, ξέρω εγώ, ο κάθε Δήμο να δεχτεί αυτοκίνητα Red Car. Σε, σε, καμία περίπτωση. Έτσι. Άρα είναι ένα συνολικό σχέδιο το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να το βάλουμε κάτω και να πούμε μεγαλώνουμε τη σεζόν, διότι αν από 5 μήνε πάμε σε 10 μήνε. Τα 8 εκατομμύρια κίνηση 4 εκατομμύρια φίξ που έχουμε τώρα. Μπορεί να γίνουν 8. Θα γίνουν 8, σίγουρα, το μόνο σίγουρο. 50% 100 αύξηση. Σέβονται okay. οι ξένοι το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Όχι. Σε καμία περίπτωση. Και αυτό που οφείλεται σε, σε, αυτά που έχουν ακούσει γενικά ότι θα συναντήσουν και συνθήκε που κατά πολλού δεν είναι ικανοποιητικέ. Θα σα πω κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση. Μια φορά είχα δει έναν Γερμανό τουρίστα ο οποίο κάπνιζε και πέταγε τη στάχτη του τσιγάρου του κάτω και είχε και πασατέμπου κέντρο, και το είχε κάνει εκεί που καθόταν έξω στον μπαρ που έχουμε στο φλό καφέ. Το είχε κάνει μπροστά του μια, μια χαβούζα. Δηλαδή, εγώ που το βλέπα, είχα καταχτήσει. Και του έκανα παρατήρηση. Τον χτύπησα στην πλάτη. Του λέω: ρε φίλε αυτό θα το έκανε στην Γερμανία. Γιατί το κάνει εδώ πέρα. Τι νομίζει ότι είμαστε εμεί εδώ. Δεν είμαστε πολιτισμένοι. Και τι μου είπε. Ναι. Και πραγματικά με αποστόμωσε. Μου λέει: Γι' αυτό έρχομαι στην Ελλάδα. Για να έχω την ελευθερία μου να κάνω αυτό που δεν μπορώ να κάνω στη Γερμανία. Και <laughs> τον κοίταγα και λέω. Και, τώρα τι να του πει στον άνθρωπο. Και δεν μπορεί να δώσει καμία απολύτω απάντηση. Ε, τον κοίταξα, εντάξει. κατάλαβα όμω, κατάλαβα ότι μπορεί να βρώμιζε. Μπορεί να ε, μου δημιουργούσε πρόβλημα στο αεροδρόμιο στο θέμα τη καθαριότητα. Γιατί. Να το πούμε τώρα, εντάξει, μα θεωρούν ένα βρώμικο αεροδρόμιο. Ναι, με τόσο κόσμο που περνάει σε μια τέτοια υποδομή η οποία ε, υπερβάλλει, σκεφτείτε, ε, Αύγουστο μήνα 1,5 εκατομμύριο. Δηλαδή, τι να πω, η Κρήτη τρει φορέ περνάει μέσα από ένα αεροδρόμιο. Καμιά φορά μιλάω και με του φίλου μου του ξενοδόχου και του λέω: Εσεί εξυπηρετείτε τον κόσμο ενό ξενοδοχείου. Εγώ εξυπηρετώ τον κόσμο 150 ξενοδοχείων που έχει Κρήτη. Καταλαβαίνετε. Σε μια υποδομή που πολλέ φορέ μπορεί να είναι μικρότερη από μια ξενοδοχειακή υποδομή σε έκταση τουλάχιστον στρεμάτων. Μάλιστα. Λοιπόν, ε, νομίζω ότι κάπου του ευχαριστεί όλο αυτό το. τον να το πω όπω θέλετε. Είναι μια νοτροπία. Όπως... Ευθύνη είναι. όλων. Ναι, είναι ευθύνη όλων. Την είναι κουλτούρα εμεί οι ίδιοι του την έχουμε διαμορφώσει και εμεί οι ίδιοι το έχουμε περάσει μέσα στο DNA. Και αυτό τους. είναι ένα αρνητικό που πολλέ φορέ με εκνευρίζει γιατί εμεί οι ίδιοι άνθρωποι που ασχολούμαστε, α πούμε, ξέρω εγώ, προσπαθούμε να βελτιώσουμε τον τουρισμό, βλέπει ότι δεν σεβόμαστε εμεί οι ίδιοι τον εαυτό μα. Μάλιστα. Είναι πολύ όμορφο δημοσιογραφικά να ερχόμαστε σε επαφή με δραστήριου φορεί. Όπω ο κύριο Πλιάκα, αερολιμενάρχη. Δεν είναι, Νίκος μην το προσωποποιείτε. Γιατί... Αλλού θέλω να το πάω. Να. Γιατί, μιλήσαμε... Γιατί Για του εργαζόμενου να μιλήσετε, όχι για μένα. Αλλού θέλω να το πάω. Γιατί μιλήσαμε το μεσημέρι προκειμένου να κλείσουμε την συνέντευξή μα και σα άκουσα κάπω στενοχωρημένο και μου δώσατε μία είδηση που πραγματικά σα ναι. έχει επηρεάσει όλου. Και αυτή η είδηση έχει να κάνει με την απώλεια ενό ζώου που είχε ταυτιστεί με τον Νίκο Καζαντζάκη. Όσοι έχουμε ταξιδέψει, γνωρίζαμε, αν δεν κάνω λάθο, την κανέλα. Σωστό. Ένα σκυλάκο, μια σκυλίτσα κάπω υπέρβαρη οι οποίοι περιφερόταν πραγματικά εκεί στου διαδρόμους. Περιφερόταν καλύτερα από τον καθένα μα. Ήταν ένα άνθρωπο. Και άκουσα τον κύριο Πλιάκα, δεν ήταν καλά. Του λέω ότι έχετε, μου λέει το κετό. Πέθανε η κανέλα. Και μάλιστα δώσατε κατεύθυνση μετά από ένα αίτημα από ιδιοκτήτε, αν δεν κάνω λάθο, ταξί, προκειμένου. Η κανέλα θαύτηκε αυτή τη στιγμή έξω από το αεροδρόμιο, στο παρτέρι που είναι ακριβώ απέναντι από τι αναχωρήσει. Τιμή Σένεκεν, γιατί η Κανέλα ήταν το σύμβολο, η μασκότ του αεροδρομίου Ηρακλείου. Υπόψη ότι αυτή η μασκότ έχει γυρίσει όλο τον κόσμο, την έχουν φωτογραφίσει χιλιάδε επιβάτε. Ήταν ένα σκυλί το οποίο σεβόταν καλύτερα από όλου μα το αεροδρόμιο, Καθότανε, ήξερε ποιοι μπαίνουν, ποιοι βγαίνουν. Ήταν ένα, ε, αν θέλετε, συνεργάτη. Περισσότερο με τους οδηγούς ταξί, οι οποίοι τη φροντίζανε, Σκεφτείτε ότι τώρα δέκα μέρε την τρέχαν στον κτηνίατρο, ήταν υπερήλικα η κανέλα. Αλλά ήταν ένα σκυλί άνθρωπο, ένα άνθρωπο ε, σε μορφή σκύλου ή σκύλο σε μορφή άνθρωπου. Πέστε το, όπω θέλετε. Και για μα ήταν τιμητικό όταν μου είπαν οι ταξιδίδε το πρωί να βρούμε ένα χώρο να θάψουμε την κανέλα. Και του είπα: Σκάψτε, βάλτε. Έχουμε βάλει και δύο μαρμάρινε πλάκε από πάνω. Γιατί εκεί ήταν ο χώρο τη και εκεί πρέπει να μείνει. Μάλιστα. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε τη συζήτησή μα. Να σα ευχαριστήσω θερμά. Με το καλό να ξεκινήσουμε τη νέα τουριστική περίοδο χωρί προβλήματα. Διαχειρίσιμα τα προβλήματα. Θέλει να υπάρχει και ένα σωστό προγραμματισμό, κύριε Πιλάκη. Ναι. Μην τα θέλουμε και όλα. Όχι, okay, να σα πω κάτι για να ξεκαθαρίσουμε από τώρα. Προβλήματα θα έχουμε. Και στο πάρκινγκ των λεωφορείων και στο πάρκινγκ των εργαζομένων και ε, ε, συνοστισμό και κίνηση. Αυτό θέλουμε. Αν δεν έχουμε αυτά τα προβλήματα, δεν θα πάει καλά ο τουρισμό. Αν έχουμε αυτά τα προβλήματα, σημαίνει ότι πηγαίνει καλά ο τουρισμό. Είμαι σίγουρο ότι η ξενοδοχειακή υποδομή και όλα τα υπόλοιπα είναι σε τέτοιο επίπεδο που δεν έχουν κάτι να πούνε. Ε, του ταλαιπωρούμε λίγο στο αεροδρόμιο. Αυτό έλεγα σήμερα και με κάποιου ανθρώπου που συνεργαζόμουν. Προσπαθώ να μειώσω το χρόνο που θα είναι μέσα στο αεροδρόμιο, ούτω ώστε να μην πολύ επιβαρύνονται. Να μπαίνουν να φεύγουν, να είναι μια κακή ανάμνηση αν θέλετε, η αφηξή του ή η η αναχωρηση του περισσότερο. Έχουμε κάνει κάποιε τροποποίησει, είναι καλύτερε οι αναχωρήσει πλέον. Έχει κόσμο. Αλλά κόσμο θέλουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, σα ευχαριστώ θερμά και εγώ να είστε, να είστε καλά. καλά.